Αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πρωί-πρωί με τη δροσούλα, όπως κάνετε συνήθως οι έτσι, χαράματα, οι ψαράδες, βρίσκεστε στην περιοχή ακροτηρίου εκεί ανοιχτά του Λέτης Μάλ, κοντά στην Αχτή, μάλλον έτοιμοι για ή επιστρέφατε από το ψάρεμα. Όχι, πάμε με το καλάμι, με την αντένα που ψαρεύουμε κάθε Μάλιστα. πρωί. Και? Μόλις ετοιμάζω τα πράγματα μου, ξαφνικά μαζί με ο φίλος μου τον Ανδρέα, λόγω βλέπω και ο Άκη και έχουν ευθεία πάνω μας. Ακριβώς ευθεία πάνω μας. Στην αρχή να πάσαμε ενεύκα μου σε φωνάζοντας, δεν κατάλαβα τίποτε που να πουτάν. Μετά που κοντέψαν κοντά, είδα ότι είχαν κόσμο μέσα. Αμέσως πια τηλέφωνο την αστυνομία του Βάσεω, για να τους πω ότι έχουν και ο Άκη προς τα έξω, με κόσμο μέσα. Ναι. Μετά που μας κοντέψαν οι άνθρωποι, φωνάζαν μας ήδη να τηλεφωνήσουμε στην αστυνομία. Να σας μια πω, βάρκα, τι εικόνα είχατε μπροστά σας κύριε Ανδρέα, είναι αυτή που βλέπουμε και στις εικόνες της τηλεοράσης, βάρκες μικρές γεμάτες κόσμο με μικρά παιδιά, με γυναίκες, τι είδατε. Ήταν βάρκες μεγάλες, ήταν που καμιά πίντα, κάνατε ένα μέσα, απλώς μια βάρκα ήταν χαλασμένη και τράβαν την άλλη με σινή. Ναι. Και η μια κούμπησε τέλεια στη ξηρά, γίνησε εδώ και μαζί μας σινή και κάναμε το για μένα πόξο. Η άλλη βάρκα έμεινε λίγο πιο μέσα, έπαιρνε κάτι μπαστί, ξέρω τι ήταν η γεμάση του Ναΐρη. Που εκεί πολλά, έπαιρναν μέσα για σε βγεστή έναν κολυμπό να έρθω στη Ξηριάνη μια βάρκα, έλεγε και ένα μόνοι τους που γιαμε, μετά που ήθελα στον άλλον και έφτιαξε. Και τα μωρά και γουλιά. Εσείς τηλεφωνήσατε στις αρχές. Δεν στο SPA, στο Ιαστρικό. Πετε μου κάτι, ήταν και παιδιά μέσα γυναικόπαιδα ή ήταν μόνο άντρες. Είχε και κάμπο αμορά και γυναίκες. Αλλά παραπάνω ήταν ανθρώποι νεαροί, ούλοι νεαροί. Πολύ νεαροί. Πώς συνεννοηθήκατε με αγγλικά, ελληνικά, τι πώς. Μιλούσαν αραβικά και ό,τι λέξεις δεν δρέψαν παλιά, δεν ξέρα, είπαν μας ότι έχουμε στη Συρία. Ήσουν τρεις ημέρες μέσα στη θάλασσα Λαλή και θέλαν να μάθουν Αθήνα και Γερμανία. Πώς τους, σας είπαν από πού έρχονταν. Από τη Συρία. Πέρασαν από κατεχόμενα ή δεν σας είπαν καθόλου, ή ήταν απευθύνσεις. Όχι, μας είναι καλά, επειδή είναι ξανά, απλώς είδαμε, έρχονται από τη Συρία, αν τρεις ημέρες μέσα στη θάλασσα από ό,τι καταλάβαμε, ναι. Τίποτε άλλο. Ναι. Φορούσαν αυτά τα σωσίβια που βλέπουμε στη... Ναι. Εφορούσαν σωσίβια, ναι. Εφορούσαν οι περισσότεροι, είχε μόνο εφορούσαν όμως. Ναι. Απλώς είδαμε καλή μέρα. Επίσης, όπως να διορθώσουμε εμείς, τουλάχιστον ήταν δύο βάρκες. Ναι. Με μετανάστες. Δηλαδή ψυχολογικά πώς τους είδατε εσείς, ήταν τρεις μέρες μέσα στη θάλασσα. Βρίσκονται ότι σε καλή καταστάση πάντως. Ναι. Απλώς το μόνο που δίναμε να δούμε νερό, ότι είχαμε πει σε αυτή την μπουκάλη με τον Ανδρέα Αντζανέ, έρωναμε τους. Τους έρωναμε σε κάτι φαντέρες που είχαμε για ψάρεμα, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Σας ρώτησαν αυτοί κάτι, σας είπαν ας πούμε πού θέλουν να πάνε. Ερωτήσαν μας πού εμπουδίασε, πού εστάγασε. Δεν ξέρανε πού βρίσκονταν. Απλώς ήταν ζήμα στη Κούπρου Ιουνάν. Τι σας έλεγαν. Όχι είμαστε ελληνικά. Είμαστε στην Κυπρέ Έλληνες. Τι σας έλεγαν, ξαναπέστε μας το πώς σας το έλεγαν. Κούπρους. Έλεγαν μας πού έφτασαν, σημαίνει εξέρασαν που βρίσκονταν. Ναι. Τα άλλο χειρόνι, είμαστε Κούπρου Ιουνάν. Α, ναι. Είναι Έλληνο Κύπρι. Ναι. Άμα τους είπαμε εκατευνάζασαν πώς θα... Ηρεμούσες. Ναι. Και μετά που κατέβηκα στη ξηρά με τη βοήθειά σας, όλοι ήρθαν εκεί οι βάσεις, οι Εγγλέζοι. Ήρθαν η αστυνομία, ήρθαν ναι. Αστυνομία βάσεων, έφεραν τους και νερό, ήρθαν γιατροί, κάμπος και βοήθησαν τους, εξυπηρετήσαν τους άνετα. Ήρθαν και λεωφορεία να τους μεταφέρουν, τώρα που επίασαν μετά, δεν ξέρω. Μάλιστα, και ήταν όλοι νεαροί άντρες από ό,τι καταλάβα. Νεαροί άντρες και γυναίκες, και με τα μωρά τους. Τα μωρά δηλαδή, τα μωρά ποιες ηλικίες. Είχε και μικρά, είχε και μεγάλα. Δηλαδή από 6-7 Από 2 χρόνια μέχρι 7 χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Ανδρέα. Ήταν αρκετά μακριά από την ακτή. Πού τους εντοπίσατε περίπου. Ακριβώς πας στο ακροτήριο κάπου κάτω. Ακριβώς πας στο ακροτήριο κάπου κάτω. Είναι αυτός ο κόλπος που βλέπω στο ακροτήρι. Εκείνος ο κόλπος του κάπου κάτω. Δηλαδή ήταν αρκετά κοντά, θέλω να πω ότι. Στη ξηρά. Ούτως ή άλλως δηλαδή έρχονταν προς την Κύπρο. Ναι. Κύριε Ανδρέα, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, γεια σας.